Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Έχουμε εθνικέ εκλογέ. Κάθε βράδυ θα φιλοξενούμε και κάποιον υποψήφιο να παραφέρει τι θέσει και του κόμματο και τι προσωπικέ του απόψει. Αν λείψει το χιούμορ από τη ζωή μα, ακόμα και από την πολιτική, τότε θα είναι όλα μαύρα. Σκέφτηκα λοιπόν προχθέ να, να πάω να αγοράσω κάποιε γραβάτε και να τι φοράω κάθε φορά ανάλογα με το, με το χρώμα του συνδυασμού. Προχθέ λοιπόν με το Μάξιμο το Σερεδάκι έβαλα μία μπλε γραβάτα. Απόψε επειδή έχω ένα εξέχοντα καλεσμένο από την πλευρά. Του κινήματο Αλλαγή, την έκανα πρασινίζουσα. Όταν όμω πριν από λίγο μπήκα στον υπολογιστή και είδα τα χρώματα, τα καινούργια χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύτηκα. Εγώ είχα αγοράσει μια προ το ροζ. Ξαφνικά είδα να έχει και πράσινο, να έχει και μπλε μέσα. Ε, Έλεγα, δεν θα βρω τέτοια γραβάτα. Και έτσι αποφάσισα ότι μετά από εδώ δεν θα ξαναβάλω γραβάτα για να τελειώσει. Αυτή ήταν η πλευρά, η χιουμοριστική του θέματο. Όμω α πάμε στα σοβαρά. Έχω κοντά μου ένα παλιό φίλο από πολλέ απόψει, ένα τζέντελμα τη πολιτική που χαίρομαι κάθε φορά που, που κουβεντιάζω μαζί του, γιατί και εγώ μαθαίνω, αλλά και οι τηλεθεατέ ενημερώνονται απόλυτα και καθαρά. Είναι ο κύριο Βασίλη Γκέροκλου, πρωτοκλασάτο και προβεβλημένο στέλεχο, στο του Θήματο Αλλαγή, που έχει κάνει και δύο φορέ ε, υπουργό και τώρα είναι υποψήφιο πάλι με το κίνημα Αλλαγή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία και εύχομαι καλή δύναμη σε όλη την προεκλογική <laughs> περίοδο μαζί με εσά και σε εμά βέβαια, όλου του υποψήφιου που θα έχουμε ε, περισσότερη ένταση <laughs> αυτό το διάστημα. Κύριε Γέρογλου, έχω παρακολουθήσει πολλέ συνεντεύξει στα σε αθηναϊκά κανάλια, γιατί είστε και περιζήτητος, Είστε καλό ομιλητή. Και συνήθω οι δύο πρώτε ερωτήσει που σα κάνουν είναι πρώτα για το Βενιζέλο και η δεύτερη που θα πάτε μετά τις εκλογές. Επειδή έχετε δώσει άπειρε απαντήσει, εγώ τι παραβλέπω και πάω στο σημερινό πρώτο θέμα τη επικαιρότητα. Η Νοβάρτη είναι ένα, ήταν ένα σκάνδαλο. Όμω, ήταν σκάνδαλο με γιατρού και την εταιρεία, ή τελικώ ήταν σκάνδαλο για τα πολιτικά πρόσωπα που κατηγορήθηκαν. Υπάρχει σκάνδαλο που πραγματοποιήθηκε και είναι το γνωστό σκάνδαλο του φαρμάκου. Δεν είναι μια εταιρεία. Αυτό το γνωρίζουν καλά οι πολίτε από τότε. Γνωρίζουν πολύ καλά τι γινόταν και με τα βιβλιάρια και με τη συνταγογράφηση. και αλλά με τα ταξίδια. Τα ταξίδια όλα <laughs> είχαν ξεχυλώσει. Ε, θα πω χαρακτηριστικά το νούμερο ε, το 2003 ήταν 2,2 δις όσον αφορά την φαρμακευτική δαπάνη, τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, γιατί υπάρχει ιδιωτική, και έγινε το 2009 5,8 δίσκο. Αυτή η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης οφειλότανε όχι στη βελτίωση της ποιότητας βεβαίως προς τους ασθενείς ή προς τους ασφαλισμένους, αλλά γιατί υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη κλεψιά. Mm. Δεν, ήταν, δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός αυτό σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Όταν έσκασε η κρίση, το πρώτο πράγμα που είδαμε είναι να δούμε πού είχαν ξεφύγει τα πράγματα. Όταν δηλαδή διαπιστώσαμε τον οικονομικό εκτροσιασμό, τον οποίο τον καταλαβαίναμε, τον μισολέγαμε, ο κ. Προβόπουλο κάτι είχε πει, αλλά τον διαπιστώσαμε όταν έσκασε η κρίση, είδαμε και τι συγκεκριμένε αιτίε. Και το φάρμακο, η δημόσια δαπάνη για το φάρμακο ήταν μία από τι βασικέ αιτίε. Αυτό λοιπόν το σκάνδαλο, το μεγάλο, εμείς αμέσως το 2010 βάλαμε ένα στίχημα να το αντιμετωπίσουμε. Δεν υπήρξε τότε η πολυτέλεια να κινηγίζουμε τους ένοχους ή δεν έχει και νόημα, διότι είχε γίνει. Και είχε γίνει πολλές φορές και με νομότυπους τρόπους, με αυτή την έννοια. Έτσι λοιπόν, μέσα σε δύο χρόνια, με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα άλλα μέτρα, όπως η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης, και τα πλαφόν που τέθηκαν, οδήγησαν στο να μειωθεί στα 2,8 δις, όπου είναι και σήμερα, από το 12 μέχρι σήμερα, στα, στα είναι διάθεση περίπου διάθεση. στα 2,8, έχει μια αύξηση τελευταία, α, η οποία δεν είναι πολύ σημαντική, αλλά έχει μια αύξηση για συγκεκριμένους λόγους. Αυτή λοιπόν είναι η υπαρκτή πλευρά Αυτή του... είναι η υπαρκή πλευρά. Ε, τώρα. Εάν λοιπόν ήθελε κανεί να δώσει ποινική διάσταση και να ερευνήσει, ε, θα έπρεπε να κινηθεί εκεί. Ε, Περισσότερο όμω, εμεί λέμε ότι πρέπει να εξετάζουμε τα σκάνδαλα, αυτά που λειτουργήσαν ει βάρο του ελληνικού λαού, ει βάρο τη επόμενη γενιά, για να αντιμετωπίσουμε τι μαύρε τρύπε και να μην ξανασυμβούν. Αυτό είναι για μα το πιο βασικό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώ επέλεξε να δημιουργήσει σκάνδαλο με βάση κάποια πραγματικά δεδομένα για να πλήξει του πολιτικού αντιπάλου. Αυτή είναι σκευωρία. Είναι κάτι διαφορετικό. Η σκευωρία λοιπόν η οποία στήθηκε που όταν εμεί την ονομάσαμε σκευωρία από την πρώτη μέρα. Ε, αντέδρασαν πολύ, λέει, μα σκευωρία, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Λέμε άλλο το σκάνδαλο για το φάρμακο συνολικά που περιλαμβάνει όλε τι εταιρείε. Ναι. Καμιά δεν είναι αθώα, καμιά δεν είναι παρθένα. Και όλοι και... μα, και... όλοι μα, έχουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γνώση για το τι συνέβη. Κι άλλο είναι, το και τον άλλο είναι ε. η, η σχεβορία της Νοβάρντης που πώς προέκυψε. Να πούμε, μια και το αναφέρατε και είναι το πρώτο θέμα όπως είπαμε σήμερα, τη της επικαιρότητας. Η Αμερικάνικη ε, κυβέρνηση, η Αμερικάνικη Αρχές διερευνούσαν την παραβίαση του Αμερικάνικου νόμου σε σχέση με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και εκεί έπεσαν σε αθέμητε πρακτικές του Νοβάρντης. Οι αθέμητες πρακτικές είχαν σχέση βεβαίω με την προώθηση των προϊόντων. Την προώθηση των προϊόντων σε όλε τι χώρε προφανώ. Και αυτό είχε ω συνέπεια να κληθούν μάρτυρε να κάνουν να δείξουν. Το βρήκε ω ευκαιρία λοιπόν η κυβέρνηση με το συντονισμό του Ρασπούτιν να α, στήσει αυτό το σκάνδαλο και να οδηγήσει πολιτικού αντιπάλου στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ε, πίστευε ότι έτσι θα κέρδιζε, πίστευε ότι έτσι θα υλοποιούσε αυτό που έλεγε, να χτυπήσουμε το παλιό. Να χτυπήσει το παλιό, βεβαίω. Συμφωνούμε απόλυτα και αυτή είναι η δικιά μα προτεραιότητα. Αντιμετωπίζοντα τα αρνητικά του. Όχι να αναβιώσει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με σκευωρίε. Ή να αναβιώσει όπω αναβίωσε πρόσφατα τι παλαιοκομματικέ μεθόδου που ήταν πριν το ΑΣΕΠ. Σε σχέση με την επιλογή προσωπικού, σε σχέση με του ανθρώπου και τι διαδικασίε που στελεχώνουν το δημόσιο. Δυστυχώ επανέφερε τον παλαιοκομματισμό τα πριν ΑΣΕΠ, πριν τη διαφάνεια, πριν τη διάβγεια. Που υπήρχαν. Επανέρχομαι όμω ναι, για να πω ότι. για να κλείσουμε ότι το θέμα. Ο... μέσα από την ίδια τη δικαιοσύνη, γιατί όσο και αν υπάρχουν παρεμβάσει στα υψηλά κλιμάκια, πάντα η δικαιοσύνη διαθέτει και τίμιου δικαστέ, στην μεγάλη του συνολότητά του. κάποιοι βεβαίω πιέζονται από του πολιτικού, αλλά νομίζω ότι πάντα λειτουργεί η δικαιοσύνη εν τέλει, αν και προσωρινά μπορεί να φαίνεται ότι υποκύπτει σε πιέσει. Ο κ. Αγγελί λοιπόν στοιχειοθέτησε σε όλες του τις διαστάσεις αυτό το θέμα της κεβορίας και σήμερα πλέον είναι φανερό και θα πρέπει βεβαίως η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Είναι προεκλογική περίοδο, είναι μπούμεραν για αυτήν, ε, αλλά είναι μια δικαίωση για τους ανθρώπους που άδικα στήθηκαν στον τοίχο. Ε, γιατί, όπως σας είπα, άλλες είναι οι Ένωσε πολιτικές που οδήγησαν στον εκτροσιασμό και άλλο οι σκοπιμότητες για να κλείξουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Μας κάνατε μια πολύ καθαρή ανάλυση και το, το κατάλαβαν όλοι πλέον. Γιατί ξεχωρίσατε το, το σκάνδαλο από την, την πολιτική υπόθεση. Ε, τι θα γίνει τελικά με εκείνο το φλερτ που σας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη μια σα στέλνει λουλούδια και την επόμενη στιγμή αλλάζει τακτική. Τελικά το θέμα είναι... Να κερδίσει τον κύριο χώρο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτή είναι η υπόθεση. Και τότε γιατί σα κατηγορεί συνέχεια. Ο στόχο του ΣΥΡΙΖΑ την τετραετία ήταν να προσπαθήσει να κρατηθεί γαντζομένο στην εξουσία. Ε, όμω, ε, δεν ξεχνάμε ότι έχει ενσωματώσει το ακροδεξιό κομμάτι. Όλου του ΑΝΕΛ και όλου όσου ήταν γύρω από του ΑΝΕΛ. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο του. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, ακροδεξιοί και γυρολόγοι. Ένα με δε... και κάποιοι από εσά όμω. Ε? Οι ουρολόγοι από το Πασόκ και από άλλα κόμματα, βεβαίω, που για την καρέκλα πήγαν εκεί. Αλλά είναι συγκεκριμένο κομμάτι από το Πασόκ. Αυτό που έχουμε αποβάλει ουσιαστικά. Δηλαδή, όταν είναι ο υπαρχηγό του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο Αντώνη Κοτζακά. Και όταν είναι και το γραφείο του επιτελείου του κ. Τσοχατζόπουλου τότε. Εγώ δεν λέω τίποτα, αλλά ο ίδιο κ. Τσοχατζόπουλο δήλωσε δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ένα είναι το κόμμα, ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εκλεκτική σχέση με συγκεκριμένου ανθρώπου αυτό, είτε το άλλο που έχει να κάνει με τους ακροδεξιούς, είτε αυτό τη υιοθέτηση ανθρώπων α, που εμείς έχουμε αποβάλει, δείχνει ότι μόνο και μόνο για να κρατηθεί η στην εξουσία ενσωματώνει νοοτροπίες και πρακτικές που έχουν καταδικαστεί από τον ελληνικό λαό. Και είναι βέβαια κι άλλοι. Ο κ. Κουρουπλίε, πολλέ φορέ το έχω ασκήσει κριτή. Δεν έφυγε ούτε για τα μνημόνια, γιατί ψήφισε στη συνέχεια στην μνημόνιο, το ούτε για τίποτα άλλο. Έφυγε γιατί μέσα στην κρίση πήρα μια απόφαση να δημιουργήσουμε το ΚΕΠΑ. Το ΚΕΠΑ είναι ένα θεσμό που παρά τα προβλήματά του, που δημιουργεί προβλήματα στου αναπήρου σε σχέση με τη γραφειοκρατία και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, παρά τα προβλήματά του, ήρθε για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των αναπήρων. Των πραγματικών αναπήρων που δικαιούνται και τη και του κράτου. Και διαφώνησε βεβαίω, διότι εκόβαμε μαχαίρι τι πελατειακέ σχέσει. Είχε στήσει ένα σύστημα ο άνθρωπο χρόνια στο Υπουργείο Υγεία ω Γενικό Γραμματέα Πρόνοια, είχε στήσει ένα σύστημα που είχε να κάνει με τι πελατειακέ σχέσει. Όχι. Μέσα στην κρίση μάθαμε. Εμεί διαβάσαμε ξανά τον εαυτό μα, διδαχτήκαμε και όλα τα αρνητικά βάλουμε μαχαίρι. Στενοχωρήσαμε και κάποιου ανθρώπου, βεβαίω στενοχωρήσαμε. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα μου λέτε ότι εσύ εκφράζετε τον γιο αριστερό χώρο στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μόρφωμα, ένα συσσωμάτωμα διαφορετικών πολιτικών και ιδεολογιών και παρά το ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να εμφανιστεί έτσι δεν είναι τα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί και οι πολιτικές που εφάρμοσε κάθε άλλο από προοδευτικές μπορεί να είναι. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με το πρόβλημα μόνο του χαρακτηρισμού. Την παρασκευή την τελευταία μέρα λειτουργία της Βουλής. Όταν έφερε εξ να ψηφίσει την κατάργηση τη μείωση του αφορολόγητου. Το οποίο είχε ψηφίσει ο ίδιο. Ε? Που είχε ψηφίσει ο ίδιο με του Ανέλ. Και που παρά το ότι είχαμε καταθέσει εμεί πρώτα συνόμο από το 18 και η Νέα Δημοκρατία τροπολογία, δεν τι είχε κάνει αποδεκτέ, δεν τα έφερε ποτέ στη βουλή για συζήτηση. Παράλληλα όμω με την κατάργηση τη μείωση του αφορολόγητου, κατάργησε και τρία μέτρα φορολογική ελάφρυνση τα οποία είχαν ψηφίσει όλοι μαζί. Δηλαδή, τα αντίμετρα και... που έλεγε τότε. Από τα αντίμετρα. Mm. Τη μείωση του έφια σε ένα ποσοστό, την μείωση τη εισφορά αλληλεγγύη και την μείωση του φόρου εισοδήματο για τι επιχειρήσεις στο 20%. Αυτά τα έκανε την Παρασκευή. Και τη Δευτέρα ήρθε στο Μέγαρο Μουσική να τα ξαναεξαγγείλει για την επόμενη τετραετία. Και τα τρία αυτά μαζί με άλλα. Είναι λοιπόν πολιτική παράνοια ή είναι ένα πλήρε αδιέξοδο το οποίο έχει ο, 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 ο κύριο Τσίπρα και προχωρά σε αυτά τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι έχει απογοητεύσει χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε συμπολίτε μα, προοδευτικού συμπολίτε μα, που τον εμπιστεύτηκαν και τον ψήφισαν το 2015. Του έχει απογοητεύσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν, σε μεγάλο βαθμό, δεν εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και ο κόσμο, τον οποίο έχουμε καλέσει το τελευταίο διάστημα να έρθει κοντά μα, να ξαναδεί, να, να, διαβάσει, να μελετήσει, να μα ακούσει ε, για τις επιλογές μας, το πρόγραμμά μας και να συμπορευτούμε μαζί. Το έχουμε ζητήσει από αυτόν τον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνία. Ε, και νομίζω ότι δεν πρέπει να πέσει σε αυτές τις εκλογές. Θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά. Ε, να πω καθαρά, σιρό κίνημα αλλαγής νομίζουμε ότι μπορεί να δώσει μια νέα ισορροπία στο πολιτικό σύστημα που να είναι χρήσιμη και για τη χώρα και για την κοινωνία και για τους πολίτες και για την κοινωνία. Δεν είναι μόνο η ζωή μας που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές που είδα σύνθημα το ΣΥΡΙΖΑ, κρίνεται και η πορεία της χώρας που είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας. Δεν είναι η, η πορεία της ζωής μας διαφορετική από την πορεία της χώρας. Κύριε Υπουργέ, Α, και ναι. τα δύο αυτά πρέπει να τα δουλέψουμε από κοινού και να συμβάλλουμε στο να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες τώρα να πάνε καλά τα πράγματα. Δεν ναι. είμαστε τώρα στην καρδιά της κρίσης το 12-13 με τα τεράστια λύματα που πραγματικά δεν μπορούσε η χώρα να ανταποκριθεί. Αλλά δεν πρέπει να μπούμε και στο φαύλο κύκλο mm. της υπερφορολόγησης. Ναι, είναι, είναι πολύ δυσάρεστο να διαπιστώνουμε ότι από την υπερφορολόγηση και από τα βάρη που έχουμε στους μικρομεσαίους και στις μικρές επιχειρήσεις, φτωχοποιούνται κάθε μέρα όλο και περισσότεροι. Κάτι που κινδυνεύει να γίνει ανέκδοτο όμως τον καιρό αυτό είναι το θέμα της ανάπτυξης. Όλοι την κουβεντιάζετε, όλη την, την, όλη την, την λέτε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα την λέει. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένα. Ο καθένα. Το θέμα όμω δεν έρχεται τελικά. Α πω. Δεν αυτό θα έρθει. είναι το θέμα. Μα δεν θα έρθει μόνη τη. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αυτονόητο ότι δουλεύει η οικονομία και παράγει πλούτο. Δεν ασχολείται πολύ με αυτό. Δεν δίνει καμία σημασία στι επενδύσει και τον τρόπο που θα διευκολύνουμε αυτέ να γίνουν, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Δεν δίνει καμία στήριξη στην επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι σίγουρο. Το μόνο που τον νοιάζει είναι πώ θα υπερφορολογήσει για να δημιουργήσει ταμείο και με το ταμείο αυτό τη υπερφορολόγηση των υπερπλεονασμάτων να διαχειριστεί του φτωχοποιούμενου. Οι φτωχοποιούμενοι βεβαίω χρειάζονται οικονομική στήριξη, αλλά, επιδοματικά. Αλλά αυτή η επιδοματική πολιτική είναι για να στηριχτούν, να σταθούν στα πόδια του και στη συνέχεια για να επανενταχθούν στην εργασία. Δεν γίνεται να είναι μόνιμα εκτό εργασία ένα άνθρωπο ο οποίο έχει τι δυνατότητε να εργαστεί και να δουλέψει. Η ατυχία τον έφερε να είναι σε δύσκολη κατάσταση και να τον εμβάνει στην παγίδα φτώχεια με ένα μόνιμο επίδομα το οποίο θα τον οδηγήσει στην αποξένωση. Εδώ, εδώ θέλω να σα πω ότι το 2014. Όταν ολοκληρώσαμε τη μελέτη και θεσμοθετήσαμε με νόμο και είχα την ευθύνη να το κάνω το εγγυημένο εισόδημα, το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα προέλεπε δύο πράγματα. Ένα, την οικονομική στήριξη για να σταθεί στα πόδια του. Και δύο, την εργασιακή επανένταξη. Για να μπορέσει ο, εργα... ο εργαζόμενος εργαζόμενο που έπεσε στην κατάσταση τη ακραία φτώχεια να ξαναμπεί στην... στο εργασιακό γίγνεσθε και να αποδώσει. Αυτό το κόψε, το κουτσούρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ασχολείται με αυτό το δεύτερο πυλώνα και αυτό είναι μέγα λάθο. Αυτό πρέπει να επανέλθει για να δοθούν ευκαιρίε απασχόληση στου ανθρώπου. Αυτά είναι ω προ το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί λοιπόν την ανάπτυξη ότι θα έρθει μόνη τη σε λατήρια κτλ. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι μια... η Νέα Δημοκρατία είναι στην ευρωπαϊκή η οικογένεια των... του Λαϊκού Κόμματο. Έχει μια διαφορετική αντίληψη. Τι λένε οι συμπολίτε μα που συγκροτούν την πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, ότι αν αφαιρέσουμε του φόρου από του ισχυρού, αν του απελευθερώσουμε, εν περιπτώσει, τι ισχυρέ οικονομικέ δυνάμει, θα παραχθεί πλούτο, θα κανονιστούν, με αυτορύθμιση τα θέματα τη αγορά και θα κανονιστούν και τα θέματα τη κοινωνία. Θεωρώντα από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία αυτονόητε τι κοινωνικέ ανισότητε για τι οποίε δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε εμεί στο ναι. κίνημα Αλλαγή και λέμε: τώρα. και ανάπτυξη χρειάζεται, αλλά με συγκεκριμένο σχέδιο για να έρθει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε και πολιτικέ επαναθεμελίωση τη κοινωνική συνοχή με κοινωνική δικαιοσύνη ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικέ ανισότητε. Είναι δύο πράγματα που πρέπει να πάνε μαζί. Η ανάπτυξη πώ άρθει. Βεβαίω οι επενδύσει. Δεν μου γίνεται να έρθουν όμω επενδύσει με το κλίμα που υπάρχει. Μια επένδυση στο ελληνικό να είναι κολλημένη πέντε χρόνια και να εφευρίσκουμε κολλήματα. Αυτό είναι το ζήτημα. Η πολιτεία εφευρίσκει κολλήματα συγκεκριμένη περίπτωση κυβέρνηση του, του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ίδιο κάνει και στον ιδιώτη και επενδυτή. Λέει, ε, βέβαια. Αυτό. Μα ιδιώτη είναι ο επενδυτή, δηλαδή, δεν είναι. Όχι. Εντάξει, είναι κεφάλαιο και ξένα. Αλλά λέω, θέλω να κάνω μια επιχείρηση. Μου, μου, μου βάζει προβλήματα σε μένα προσωπικά. Σε να μην την κάνω. Σε, το, το, πρώτο, το πρώτο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία, βεβαίω, η οποία είναι διαχρονική. Αλλά εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα με τι μικρομεσαίε. Που και εκεί δεν δίνει βάρο τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο χρειάζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ αδιαφορεί. Εμεί λέμε ότι καλέ οι επενδύσει μεγάλε οι ξένες, αλλά εάν δεν ξαναεπαναφέρουμε τους μικρομεσαίους στο επίκεντρο να είναι ξανά με ρόλο στην ανάπτυξη και ταυτόχρονα με ρόλο στην κοινωνική συνοχή δεν πρόκειται να έχουμε ανάπτυξη. Η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, ακόμα και η μικρή και η πολύ μικρή επιχείρηση, παίζει σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Είναι σαθροί οι ρυθμοί ανάπτυξης, όπως αποδείχθηκε, που είναι από την κατανάλωση. Δηλαδή, 2,3 ήταν πέρυσι το πρώτο τρίμηνο του 2018. Φέτο έπεσε στο 1,3 ο ρυθμό ανάπτυξη. Αυτό τι σημαίνει. Παρότι πέσανε πολλά λεφτά, πέρασαν 6-7 δι επιπλέον στην αγορά. Δεν υπήρξε βιωσιμότητα, σταθερότητα, δεν υπάρξει αυτή η προοπτική. Λέμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη χρειάζεται σχέδιο με βασικό κορμό τη μικρομεσαίας επιχειρήση. Αποκλιμάκωση των φόρων mm -hmm. θα πρέπει να γίνει άμεσα. Όχι ω αποτέλεσμα τη ανάπτυξη, αλλά ω κίνητρο για Φίσομαι. να υπάρξει Φίσομαι. ανάπτυξη και επιπλέον λέμε εμεί ότι επιπλέον τη μείωση των φόρων που θα γίνει οριζόντια για όλε τι επιχειρήσει θα, θα, γίνει επιπλέον και σε κάθε επιχείρηση που θα δημιουργεί θέση εργασία. Δηλαδή, τι λέμε κύριε Σιντυράκη, ότι η επιχείρηση που προσλαμβάνει επιπλέον προσωπικό με πλήρη απασχόληση ή που μετατρέπει τετράωρη εργασία σε πλήρη απασχόληση. Θα έχει μια φορολογική ελάφρυνση Κατά 50% αυξημένη. Δηλαδή για κάθε 1.000 ευρώ μισθολογική και μη μισθολογική δαπάνη θα έχουμε έξοδα 1.500. Θα λογαριάζονται ω έξοδα 1.500. Αυτό γίνεται αυτόματα λογιστικά με τη φορολογική δήλωση. Δεν χρειάζεται εκεί διαμεσολάβηση του οργανισμού, καμιά υπηρεσία και αυτό είναι ένα πρόγραμμα, δηλαδή ένα πρόγραμμα πάρα πολύ απλό. Μια πολιτική απόφαση μάλλον. Που συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και μάλιστα των ποιοτικών θέσεων που έχουμε ανάγκη σήμερα, πλήρου απασχόληση. Και, και η μη απασχόληση χρειάζεται, αλλά είναι συγκεκριμένε περιπτώσει. Δεν το. πρέπει να υπάρχει ε, πανδημία. Ναι, έτσι. Ναι, 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 γιατί είναι. πολλά είναι χρειαζόμενα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά υπάρχουν και καταχρηστικέ πρακτικέ που δυστυχώ ε, καταργούν και τη χρησιμότητα που έχουν ορισμένοι θεσμοί. Εδώ λοιπόν συνδέουμε εμείς την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάκαμψη με την εργασία. Αυτό είναι ο ρόλος του κινήματος αλλαγής και επειδή διαφαίνεται στι τον το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με διαφορά από τις ευρωεκλογές, εμείς λέμε ότι χρειάζεται αντίβαρο. Χρειάζεται μια δύναμη ισχυρή που να είναι αντίβαρο στην οποιαδήποτε ε, σκέψη που θα θέλει να συντρίψει ή να διαφορήσει τα πιο απλά που έχουν να κάνουν στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Εμεί λοιπόν ω κίνημα αλλαγή λέμε έχουμε την κοινωνική ατζέντα και για αυτήν θα παλέψουμε. Ή στα είστε πολύ σαφεί στο, στο θέμα και ελπίζω να το κατάλαβε ο κόσμο στη διαφορέ σα των τριών. Επειδή έχετε μια τεράστια ευαισθησία και έχετε εντρυφήσει στον τομέα αυτό τη πρόνοια. Ναι. Του κράτου πρόνοια αυτή τη στιγμή. Ε, τι, τι διαφορετικό οραματίζεστε εσεί προσωπικά, ο ίδιο ή το κόμμα σα, αυτή τη στιγμή για την πρόνοια στην Ελλάδα. Βεβαίω, σε μια δύσκολη εποχή. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σιγητράκη. Ήδη σα έκανα μία αναφορά για το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα. Είναι ο θεσμό του ελάχιστου εγγυημένου ή όπω αλλιώ μπορεί να υποθεί ή έχει ακουστεί. Είναι ένας μηχανισμός που λέει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε, σε δυσμενή θέση, mm. που έχουν ανάγκη την στήριξη της πολιτείας, δεν θα γίνεται αυτό με διάφορους τρόπους περιστασιακούς. Αλλά θα υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός που άμεσα τον υποδέχεται, τον στηρίζει και ταυτόχρονα δεν τον αφήνει στην τύχη του, αλλά τον ενεργοποιεί για να επανενταχθεί στην κοινωνία, να επανενταχθεί στην εργασία. Αυτό αφορά βεβαίω όλου του ανθρώπου που μπορούν να εργαστούν, ναι. και όχι του ανθρώπου που είναι σε αδυναμία είτε λόγω αναπηρία, είτε λόγω ηλικία, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο που έχει να κάνει με την υγεία του. Μιλάμε για του ανθρώπου που μπορούν να εργαστούν. Αυτό ο θεσμό λοιπόν, τον οποίο τον δουλέψαμε περίπου ένα χρόνο και τον ολοκληρώσαμε τον Νοέμβρη του 2014 και τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή σε 13 Δήμου τη χώρα ο Δήμο που, που εφαρμόστηκε εδώ στην Κρήτη ήταν ο Δήμο Μαλεβιζίου πιλωτικά. Έχει, όπω σα είπα, δύο βασικού πυλώνε. Το ένα, ο πρώτο πυλώνα είναι η οικονομική στήριξη για να σταθεί σε απόγειο να επιβιώσει ο άνθρωπο και η οικογένειά του. Και ο δεύτερο πυλώνα είναι να αναζητήσει και ο ίδιο, αλλά κυρίω να αναζητηθούν από κοινού ε, με την πολιτεία ε, τρόποι για να επανενταχθεί εργασιακά είναι πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας τώρα την εξή απλή πρόταση. Το επίδομα ανεργία και το επίδομα αλληλεγγύης, όπως λέγεται, και διπλασιάζονται όταν μετατρέπονται σε επίδομα εργασίας. Δηλαδή, ένας ωφελούμενος του κοινωνικού επιδόματος μπορεί να απασχοληθεί σε μια επιχείρηση που χρειάζεται την ειδικότητά του ή που χρειάζεται τον άνθρωπο το συγκεκριμένο η Πολιτεία αντί να δίνει το επίδομα της αλληλεγγύης, διπλασιαζόμενο, θα καλύπτει μέρος της μισθολογικής δαπάνης ε, στην επιχείρηση. Είναι ό,τι καλύτερο νομίζω για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις που προβληματίζονται να αυξήσουν ναι. τους εργαζόμενους ναι. ή που έχουν ένα εργαζόμενο και θα ήθελαν μισό α, ως προς τα οικονομικά τους αλλά θα, τον ήθελαν στην ολόκληρο, απόδοση, στην θα, θα το ήθελαν ολόκληρο ως την απόδοση και που θα ανέβαζε και αυτό το τζίρο τη επιχείρηση, του δίνουμε λοιπόν μια διευκόλυνση και είναι μια κοινοτόμα πρόταση. Επίδομα ανεργία και επίδομα εργασία διπλασιάζονται όταν γίνονται επίδομα εργασία, συγγνώμη, επίδομα ανεργία και επίδομα κοινωνική αλληλεγγύη, όπω ονομάζεται, και διπλασιάζονται όταν μετατρέπονται σε επίδομα εργασία. Αυτό θα κουμπώσει ε, δεκάδε χιλιάδε ε, επι, επιχειρήσει με θέσει εργασία είναι, αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί ακούσαμε στο Μέγαρο Μουσικής την Δευτέρα 500.000 θέσει εργασία. Από πότε. Ναι, ω διακήρυξη. Ο άλλο θα βγει και θα πει 600, ο άλλο θα πει 350, 420, για να είναι και πιστευτό, δεν θα είναι στρογγυλό το νούμερο. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε και ποιου συγκεκριμένου τρόπου θα γίνει αυτό. Με ποιου συγκεκριμένου τρόπου. Εγώ σα είπα ήδη δύο. <μ. Το ένα είναι η μείωση τη φορολογία των επιχειρήσεων για την πρόσληψη εργαζόμενου και ο δεύτερο τρόπο είναι ο διπλασιασμό του ήδη καταβαλλόμενου επιδόματο ανεργία και επιδόματο κοινωνική αλληλεγγύη. Το ξαναλέω, <σομ>. για να γίνει επίδομα εργασία για ένα διάστημα. Εάν κάνει την επιχείρηση ο άνθρωπο, θα τον κρατήσει νομίζω. <σομ>. Όλε οι επιχειρήσει αυτό θέλουν. <σομ>. Να έχουν να ναι, 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 καλά ναι. εκπαιδευμένου εργαζόμενου. Να του έχουν εμπιστοσύνη και να δουλέψουν από κοινού. Γιατί στην Ελλάδα η μικρομεσαία επιχείρηση δεν είναι η μικρομεσαία τη Ευρώπη με τα τεράστια okay. νούμερα. Εδώ έχουμε το 92% νομίζω, εκατό που είναι μέχρι 9 εργαζόμενου. Αυτό τι σημαίνει, Ότι είναι μια οικογένεια. Του Άρα, καλή αμοιβή του εργαζόμενου είναι και καλή απόδοση για την επιχείρηση. Άρα και όφελο για τον ίδιο που έχει την ευθύνη τη επιχείρηση: τον επιχειρηματία, τον μικρό επιχειρηματία, τον επαγγελματία που είναι συνεργάτη του ουσιαστικά. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η παρέμβαση δικιά μας και νομίζω ότι ο κόσμος που έχει αρχίσει να που πληρώνει πολλούς φόρους και θέλω να είμαι καθαρός. Υπάρχει κόσμος που πληρώνει πάρα πολύ ψηλούς φόρους και πολλές φορές δεν κρίνει, δεν κατακρίνει, δεν επικρίνει την κυβέρνηση που τον υπερφορολογεί αλλά στρέφεται εναντίον των ανθρώπων που παίρνουν το επίδομα. Όχι. Αυτό είναι κοινωνικό αυτοματισμός, είναι απαράδεκτο θα πρέπει να στραφούμε εναντίον αυτών που αποφασίζουν να κάνουν αυτή την παγίδα φτώχεια για του ανθρώπου. Δεν είναι φταίνοι οι άνθρωποι. Εμεί λοιπόν λέμε ευκαιρίε εργασία, ευκαιρίε απασχόληση του ανθρώπου και όχι παγίδα φτώχεια. Κατάλαβα. Είναι... Επειδή θα πάμε σε ένα Ή... μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ αυτή είναι σύγχρονη, ναι, σύγχρονη ναι, κάτω, αντίληψη το... για το την χρόνια. Και την κοινωνική προστασία. Επίσης, από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά που θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Επίση, ε, ακούγοντά σα, ε, θυμήθηκε κάτι, δεν θυμάμαι ποιο μεγάλο το είχε πει, ότι αντί να δίνει ένα ψάρι σε κάποιον, μάθατε να ψαρεύει. Βεβαίως. Αυτό κατάλαβα από την πρώτη σα τοποθέτηση. Πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικό. Ε, πολύ σημαντικό. Ε, ένα μικρό διάλειμμα και θα επανερχόμαστε αμέσω. Επανήλθαμε, καλεσμένο μα απόψε, ο κ. Βασίλη Γεγκέρογλου προβεβλημένο στέλεχο ε, του κινήματο αλλαγή, του ΠΑΣΟΚ και του κινήματο αλλαγή, και άνθρωπο που μπορεί να κουβεντιάσει τα πάντα, γιατί οι εμπειρίε του από την Βουλή και από την κοινωνία είναι τεράστιε. Επειδή όμω ο χρόνο δυστυχώ δεν είναι ατέλειωτο, τελειώνει γρήγορα, θα προσπαθήσουμε να μπούμε στο δεύτερο μέρο πιο σύντομα για να καλύψουμε περισσότερα θέματα. Ένα θέμα που θα ήθελα να σα ζητήσω, κύριε Γεγέρογλου, είναι το δημογραφικό. Ότι Έχουμε γερασμένο πληθυσμό στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, και ότι δεν δίνουμε και κίνητρα αυτή τη στιγμή ή δεν υπάρχουν κίνητρα να, να δώσουμε. Ήδη έχουμε μπει, κύριε Σιγκριάτ, στην κόκκινη ζώνη. Το πρόβλημα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί χθε. Επιδεινώθηκε λόγω κρίση και λόγω των περικοπών και των δυσκολιών που είχε η κάθε οικογένεια, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι και ο δισταγμό, ο οποίο μπήκε παντού ε, για την απόκτηση παιδιού. Mm. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο για το δημογραφικό. Δεν αρχεί κάποιο επίδομα. Μακάρι να αρκούσε ένα επίδομα θα ήταν η λύση. Πρέπει να μπει όμω μπροστά ένα συνολικό σχεδιασμό, ο οποίο θα φέρει αποτελέσματα α, άμεσα, αλλά κυρίω μεσοπρόθεσμα Ξεκινούμε από τη στήριξη οικογένεια. Η οικογένεια είναι το κύτταρο. Της, το βασικό κύτταρο τη κοινωνία μα. Και θα πρέπει να υπάρχει στήριξη στην οικογένεια και για την εναρμόνιση τη επαγγελματική οικογενειακή ζωή, τη μητέρα δηλαδή, και βεβαίω πολιτικέ που αφορούν τα παιδιά συγκεκριμένα, αλλά και του ηλικιωμένου. Να πω για του ηλικιωμένου μια κουβέντα. Υπάρχει η πολιτική τη ενεργού γύραση που είναι ολόκληρη συζήτηση να την κάνουμε, αλλά θέλω να επικεντρωθούμε στα παιδιά. Δεν νοείται, και σήμερα νομίζω ξεκίνησαν οι αιτήσει ξανά για το μέσο ΕΣΠΑ, για του βρεφονιπιακού σταθμού. Δεν νοείται το 2019 χρόνο, να λέμε τέτοιο. ότι βάζουμε κάποια κριτήρια, ένα ευρώ παραπάνω κόβεσε, ένα ευρώ παρακάτω δικαιούσε. Όλα τα παιδιά δικαιούνται να είναι σε ευρωφωνηπιακό ή παιδικό σταθμό. Κανένα παιδί εκτός. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν να κάνουν με κάποια συμμετοχή των ανθρώπων που είναι στα υψηλότερα εισοδήματα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αποκλεισμό, ιδιαίτερα για του οικονομικά αδύναμου, για τα χαμηλά εισοδήματα, για τα μεσαία εισοδήματα, και να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό το αγαθό. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που έχει να κάνει με τα οικογενειακά επιδόματα των παιδιών, τα οποία αναμορφώθηκαν ήδη από το 2013 και αφορούν από το πρώτο παιδί. Ε, πριν από ένα χρόνο ψηφίστηκε και καλώ ψηφίστηκε μία αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων. Είχαμε βάλει μία ρήτρα η οποία δεν έχει εφαρμοστεί στην ολότητά τη, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί: Ότι τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο δεν δικαιούνται το επίδομα. Mm. Αυτό είναι πάρα yeah. πολύ σημαντικό. Yeah, yeah. Η εννέαχρονη ε, υποχρεωτική εκπαίδευση μας επιβάλλει να βάλουμε αυτό το κριτήριο και έτσι να είναι και ένα αντικίνητρο για τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο. Έχουμε σημαντικό αριθμό εγκαταλείψεων στα σχολεία. Δεν είναι μόνο τα παιδιά των φίλων μα, των Τσιγκάνων, των Ρωμά. Είναι Πο πάρα πολλέ ε, κατηγορίε παιδιά, ακόμα και στα ορεινά, το εγκαταλείπουν. Ε, σε οποιοδήποτε μέρο τη Ελλάδα να πα, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Το άλλο σημαντικό έχει να κάνει με το κόστο ζωή που προβληματίζεται ένα νέο ζωγάρι. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν αρκεί το επίδομα του κεντού που εμεί το προσδιορίσαμε στα 1.000 ευρώ, η Νέα Δημοκρατία έβαλε 2.000. Είναι για μια τριετία τουλάχιστον πρέπει να έχουμε μια οικονομική στήριξη ούτως ώστε να μπορέσει η οικογένεια να στηρίξει το ένα ή τα δυο της παιδιά ή τα τρία παιδιά. Έχουμε ένα σημαντικό θέμα με το κόστος που είναι το ΦΠΑ. Και είπαμε όλα τα βρεφικά είδη και αν είναι δυνατόν και τα παιδικά να πάνε στον υποκατώτατο συντελεστή. Όχι στο 12% Κατάλω. όπως θα γίνει μετά ναι, το 14 ναι, 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 ναι. που θα πάει στο, το, το 11, να πάει στο 5, στον υποκατώτατο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτά τα βρεφικά είδη. Που είναι εντελώ απαραίτητα να είναι στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν ε, βεβαίω ε, με πολλέ πτυχέ τη οικογενειακή ζωή και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τα οποία τα έχουμε στο πρόγραμμά μα. Yeah. Όμω, δημογραφική πολιτική που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα δεν γίνεται μόνο με ένα επίδομα. Ε, θα σας πω όμω και την ε, δικιά μα απόφαση, δεν την έχουν ασπαστεί τα άλλα κόμματα ακόμα. Που έχει να κάνει με του πολίτεχνου και του τρίτεχνου. Εμεί είπαμε ότι επανέρχονται και διασφαλίζονται όλα τα δικαιώματα των πολιτέχνων, αλλά ήρθε η ώρα την πολιτεχνική ιδιότητα να την πάρουν όλοι οι τρίτεχνοι. Έχουμε καταθέσει την πρόταση νόμου για το δημογραφικό που περιλαμβάνει αυτή τη ρύθμιση και καλούμε όλα τα κόμματα να έρθουν να την ψηφίσουμε. Το 1978 η ελληνική πολιτεία πήρε μια ανάλογη απόφαση και έτσι έδωσε μια πνοή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Τότε η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισαν σχεδόν όλα τα κόμματα αντί για πέντε παιδιά με τέσσερα να είσαι πολύτιμο. Τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να γίνει με τρία. Δεν γίνεται διαφορετικά γιατί έχουμε φτάσει στο κόκκινο και πολλά άλλα μέτρα. Κύριε Υπουργέ, όμω, εκτό από αυτά που μα αναφέρατε τώρα εδώ αναλυτικά, βασικό πυλώνα είναι να πάει και η οικονομία καλά. Βεβαίω. Μα συνδυάζονται. Εάν μια οικογένεια είναι στην Ήπεθρο, θα πρέπει να έχει παραπάνω στήριξη. Mm. Για να έχει το ίδιο βιωτικό επίπεδο με την οικογένεια που μένει στην πόλη, δεν πρέπει κανένα παιδί να μένει βεβαίω εκτό βεφονικού και παιδικού σταθμού, αλλά επειδή υπάρχει ανάγκη στην Ήπεθρο, θα πρέπει τα παιδιά να έχουν πρόσθετη διδακτική στήριξη. Κατά. Μπορεί στην πόλη και λόγω ευχέρεια να υπάρχουν οι δυνατότητε για να υπάρξει αυτή η στήριξη, πρέπει και στο χωριό, και στην Ήπεθρο, και στην Κομόπολη. Να υπάρχει μια οικογένεια να κάθεται θα πρέπει να δίνει αυτή τη δυνατότητα. Όμω υπάρχει ένα γενικότερο θέμα τον αγροτικό τομέα. Η, η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή, επειδή δεν κουβεδιάζεται, δεν την ακούω στα πάνελ. Ναι. Το θέμα τη αγροτική πολιτική γενικά ναι. φαίνεται ή δεν, δεν θέλουν να την κουβεδιάσουν <χει> ή δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Όμω εμεί εδώ, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε τεράστια προβλήματα. Έτσι ακριβώ Στην... είναι. Και επειδή η κρίση ανέδειξε τον αγροτικό τομέα ω μια ευκαιρία για να βγούμε από αυτήν. Η παραγωγή, όχι μόνο η αγροτική, γενικότερα η παραγωγή πλούτου, μπορεί να μα δώσει τη λύση. Αυτό είναι. Η αγροτική παραγωγή μπορεί να είναι ο βασικό πυλώνα. Η αγροτική παραγωγή λοιπόν που συνδυάζεται με του αγρότε μπορεί να μπει σε μια άλλη ρότα. ήδη οι άνθρωποι μοχθούν, ήδη γίνονται θαύματα σε πολλέ περιοχέ τη Κρήτη και όλη τη χώρα. Ε, είτε με θερμοκηπιακές καλλιέργειες είτε χωρίς θερμοκηπία, εκτός θερμοκηπίων γίνεται πολύ σημαντική δουλειά. Ε, υπάρχει ε, πιστοποίηση των προϊόντων μας αλλά εδώ έρχεται η πολιτεία και λέει παιδιά καλά πάτε. Ε, εντάξει. Εγώ εδώ σας έχω στο χέρι. Αύξησε το φόρο από 13% που ήταν το 2014 σε 22 45%. Τι σημαίνει 22-45. Ό,τι προσπάθεια κάνει να παράξει περισσότερο εισόδημα, να καλλιεργήσει περισσότερα στρέμματα για να ζήσει η οικογένειά σου Με καλύτερα και να μπορέσει να κάνει νέε επενδύσει, αυξάνεται το συντελεστή, φτάνει 45%. Ε, για τότε γιατί να το 40... Αντικίνητρο λοιπόν. 45% η φορολόγηση συν τι ασφαλιστικέ φορέ, συν την προκαταβολή φόρου, συν τι άλλε επιβαρύνσει. Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης βάλανε φόρο κατανάλωσης ακόμα και στο κρασί. Τους φωνάζαμε, τους το λέγαμε επί δύο χρόνια α, επέμεναν. Στο τέλος είδανε ότι τα έσοδα ήταν λιγότερα από ό,τι ήταν πριν. Και έτσι μηδαμινά έσοδα. Και έτσι το καταργήθηκε. Αφού όμως δημιούργησε μια τεράστια αναστάτωση στην αγορά και πολλά προβλήματα. Η αγροτική λοιπόν παραγωγή μπορεί να είναι ε, κυ, ε, κυρίαρχη το επόμενο διάστημα να αυξηθεί δηλαδή το αγροτικό εισόδημα και η συμβολή στο ΑΕΠ να είναι μεγαλύτερη. Αν μειώσουμε τη φορολογία, εμείς προτείνουμε επαναφορά στον ενιαίο συντελεστή 13% προτείνουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος των ειδικών φόρων των εισφορών φορών ούτως ή άλλως για όλες τις επιχειρήσεις αλλά και για τους αγρότες Τίμη να απελευθερωθούν. Κάρτα πετρελαίου προτείνουμε εμείς. Η κάρτα πετρελαίου είναι ανάλογα με, την, με το μέγεθο τη επιχείρηση, τη αγροτική εκμετάλλευση και τη δυνατότητα του αγρότη, του δίνει κάρτα ενέργεια. Γιατί μπορεί να είναι πετρέλαιο, μπορεί να είναι και ηλεκτρικό ρεύμα, μπορεί να είναι και οτιδήποτε. Άρα την έχουμε ονομάσει κάρτα ενέργεια. Και με βάση αυτή την κάρτα ενέργεια θα έχει μια ενίσχυση συμβατή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α. Γιατί το έχουμε αντιγράψει, δεν πρέπει να κάνουμε του ξύπνιου, ότι υπάρχει σε άλλε χώρε καλό. Πρέπει να το παίρνουμε, το αντιγράφουμε, να το προσαρμόζουμε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν υπάρχει και το έχουμε βάλει ω προτεραιότητα για τον αγρότη, όχι με τα στρέμματα μόνο, γιατί αυτό ευνοούσε, ε, ε, μάλλον δεν ευνοούσε, έριχνε του δικού μα παραγωγού εδώ στην Κρήτη, που έχουν μικρή εκμετάλλευση. Άρα λοιπόν βγάζουμε τη θηλιά από το λαιμό των αγροτών με την υπερφορολόγηση και του δίνουμε δύο-τρία απλά κίνητρα. Χρειάζονται. Ο δεν χρειάζονται πολλά πράγματα οι αγρότε μα, τη δυνατότητα να πιστοποιούν με ευχέρεια τα προϊόντα, να μπορούν να στήσουν δίκτυα και να μπορούν να στήσουν και ομάδε παραγωγών όποιοι, όποιοι επιθυμούν. Όποιοι επιθυμούν. Με ποιο τρόπο τι ομάδε παραγωγών. Όλα τα προϊόντα που θα διακινούνται μέσα στι ομάδε παραγωγών θα είναι μείον 35% η φορολόγηση. Κάποια ειδικά κίνητρα. Αλλά και ο ίδιο ο αγρότη μόνο του να μπορεί να προχωρήσει μέσα από ένα ευρύτερο δίκτυο και να φτάσει το προϊόν του στην αγορά. Γιατί δεν συνδέθηκε με τον τουρισμό η αγροτική παραγωγή ποτέ. Αυτό είναι ζητούμενο και νομίζω ότι έχουν γίνει σημαντικέ ε, πρωτοβουλίε και για περιφέρεια Α μιλήσουμε, ας, ας μιλήσουμε για, την Κρήτη. Σπο... για την για Κρήτη. Για τον λοιπόν, Ομοϊρακλείου. Ο νόμο, τον οποίο φτιάξαμε το 2011 για του συνεταιρισμού. Είχε μέσα μια διάταξη η οποία μπορεί να είχε περάσει στα ψηλά τότε, αλλά στη συνέχεια είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη ότι σε κάθε περιφέρεια δημιουργείται η αγροδιατροφική σύμπραξη. Μάλιστα. Η αγροδιατροφική σύμπραξη λοιπόν στην περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Και έχει συνδέσει τα προϊόντα, την ποιότητά του με τι αγορέ. Μέσα στι αγορέ είναι και ο τουρισμό. Η δουλειά λοιπόν τη αγροδιατροφική σύμπραξη δεν είναι άλλη παρά να κάνει τη σύζευξη προϊόντων μια περιφέρεια και τουρισμού και άλλων αγορών, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα. Η ταυτότητα εξάλλου μια περιφερεια δεν είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον, η γεωγραφία, Κατάλαβα. είναι και τα προϊόντα που βγάζει. Σωστά. Δηλαδή όταν θα πει για ελαιόλαδο, σταφίδα, οπωροκυπευτικά κτλ. έρχεται ο νου στην Κρήτη. Αν θα αρχίσει να λες για άλλα προϊόντα πάει αλλού, θα ναι. πάει αλλού. Πιο αν θα πεις... πιο... Ναι. Ναι. αν θα Σουστά. πεις για ροδάκινα... Πάμε στην Μακεδονία ναι. ή στην Ιστάκη. Έχουμε... Άρα λοιπόν η ταυτότητα τη περιφέρειά μα είναι συγκεκριμένη. Εάν αυτή η ταυτότητα συνδέεται και με την προβολή του τουρισμού, mm. όποιο έρχεται ah. από το εξωτερικό έρχεται και για να δοκιμάσει τι γεύσει. Σωστά. Τις δικές μας. Το κάνουμε Όχι και εμεί να πάμε. Βεβαίω. Όχι μόνο με τον πολιτισμό. Θέλουν να πάνε σε ένα γλέντι. Yeah. Θέλουν να δουν από κοντά πώ ζούμε και πώ διαχειριζόμαστε. Αγροτοτουρισμό, θρησκευτικό ε, τουρισμό κτλ. Όλα, όλα όλα αυτά. Αλλά η διατροφή. Και η διατροφή. Καμιά φορά, το Θεό, φορά εμείς, βέβαια, που όποτε βρισκόμαστε στο εξωτερικό και επειδή υπάρχουν δίκτυα, ελληνικά ναι, καταστήματα, ναι, ναι. ταβέρνες και σουβλατζίδικα ναι, ναι. που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, λέμε να πάμε ρε παιδιά σε κανένα ελληνικό. Οπότε βρίσκεται <laughs> κάποιο <laughs> στην παρέα και μας επαναφέρει. Σε όλες τις αποστολέ, αυτό συμβαίνει. <laughs> και λέει καλά ρε παιδιά, πάλι σε ελληνικό θα πάμε. Ας πάμε να δούμε τοπικά εδώ τι υπάρχει. <laughs> αυτό μπορείς να το διευρύνεις λοιπόν για τον κόσμο που έρχεται εδώ και αντί να φύγει το προϊόν να διανύσει εκατοντάδε χιλιόμετρα με αμφίβολο προορισμό, να πάει στα 5-10 χιλιόμετρα. Αυτό όμω πώ θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει θετικά διότι στον τόπο του μετά ο άλλο, ο τουρίστα, όταν γυρίσει, όχι μόνο μεταφέρει την εμπειρία, αλλά θα ζητήσει στο σούπερ Αυτό δεν το έχετε. Γιατί ήταν εκπληκτικό αυτό που έφαγε εδώ. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτό. Μήπω μπορεί να έρθει. Γιατί είναι το ζήτημα της ζήτησης πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αν, Αν το ζητήσει όμως ο άλλος, πρέπει να, πρέπει να το γνωρίσει. Α, Α, αυτό θέμα. Ευκαιρία με, να το γνωρίσει Μεγάλα θέματα αγροτιά στον νόμο ηρακλείου που είσαι υποψήφιο. Είναι μεγάλο στον το τη της λειψιδρίας. Τεράστιο. Έχουν γίνει πάρα πολλά έργα mm. τα προηγούμενα χρόνια. Και το φράγμα που γνωρίζουμε όλοι στην Φανερωμένη, mm. το οποίο αρδεύει το μισό κομμάτι της ε, Μεσαράς και το φράγμα της Πλατιώτσας, το οποίο δεν έχει ακόμα mm. αποδώσει, είναι στα τελειώματά του, αλλά δεν έχει ακόμα αποδώσει, αλλά και μικρότερα φράγματα που έχουν γίνει στι Αμουργγέλες, στο Σινιά κτλ. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Τι έχουν δείξει αυτά τα έργα που έχουν γίνει. Ότι όπου υπάρχει το νερό και μάλιστα σε χαμηλό κόστος, η παραγωγή προχωράει καλύτερα, το, Προστά, κόστος, περιοχής, ε? το κόστος είναι μικρότερο, έχουμε απασχόληση, έχουμε δυνατότητες τεράστιες. Όπου είναι ξηρικά τα πράγματα, είναι ξηρικά. Βάζουμε, είναι ξηρικά. Βάζουμε <Ελίες>. ε, Οι Μα και οι ελιέ χρειάζονται την αντίστοιχη άρδευση. Βέβαια ε, πρέπει να αλλάξουν οι συνήθειες και έχουν αλλάξει για σιγά. Κάποτε ποτίζαμε κάτω με, με την άρδευση... Με τρόπου που είχαμε σπατάλει. Ναι, Τώρα ναι, ναι, τότε... περισσότεροι έχουν μπει στη λογική τη εξοικονόμηση. Τι χρειάζεται λοιπόν, Να δούμε πώ μπορούμε και αυτό το νερό το οποίο υπάρχει σήμερα να το διαχειριστούμε καλύτερα, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε περισσότερο νερό. Mm. Δυστυχώ δεν σκεφτόμαστε μακροχρόνια. Πέρυσι που είχαμε την πολλοί άνθρωποι, πολλοί πολιτικοί, Συνάδελφοι, βουλευτέ, βγήκαν και είπαν φαραωνικό το έργο του Αποσελέμι. Άχρηστο! Πήγανε εκατομμύρια πεταμένα. Ε, Άκουσα τι έχει δηλώσει. τώρα εντάξει. το ότι υπήρχε μια πιθανόν κακή διαχείριση για ένα-δύο χρόνια ή και η λειψιδρία η οποία κράτησε παραπάνω και άρα για μια χρονιά βρέθηκε χωρί νερό το φράγμα δεν σημαίνει κάτι. Φέτο ήταν τα πράγματα τελείω διαφορετικά. Α, τι ωραία! Μάλιστα πήγε ο Τσίπρα και το ξαναενζενίασε ένα έργο το οποίο λειτουργεί χρόνια. Ένα έργο το οποίο το έχουν κάνει άλλοι, πήγε το εξαντέριαζε. Άλλα προβλήματα, Άξι, δεν, δεν, δεν μα παίρνει χρόνο. Άλλα προβλήματα. Αρτσί να γίνονται. Σ Θα, σ α λοιπόν, θέμε λοιπόν στον αγροτικό κόσμο. Νερό, uh, να, έτσι, να γίνουν έργα. να νερό. Ενέργεια και αποφορολόγηση τη ψηλή, μάλλον κλιμάκωση τη ψηλή φορολογία και αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων που έχουν να κάνουν με σύγχρονε ασθένειε. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ με την ξηλέλια, που είναι ο κίνδυνο για την ελιά. Υπάρχει ήδη ένα σχεδιασμό από το Υπουργείο να την αντιμετωπίσουμε. Θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν ε, όπως... όπω. Και οι αγροτικέ ασθένειε είναι οι τιούτα. Αυτά στον Τιμπάκι έγινε μεγάλη ιστορία. Βεβαίω. Η τιούτα αψολούτα με την ντομάτα είναι σημαντικό παράγοντα για να καταστρέψει την παραγωγή. Έχουμε κινδύνου και στα αμπέλια. Ο Περονόσπορο τώρα στην, στο Μαλεβίζη, σε όλε τι περιοχέ που έχει αμπέλια, στην Μεσαρά που έχει επιτραπέζια, στο Ζαρό, μου λένε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε βάρο ξανά το, το κράτος σε τι, αυτά. Λοιπόν. Ο, θέλει ένα σύγχρονο κανονισμό, ο, ο οποίο έχει εξηγηθεί. Δεν έχει εξηγηθεί, δεν χρωστάει τώρα, δεν έχει ελλείμματα. Αλλά θέλει ένα σύγχρονο ο, κανονισμό να αντιμετωπίζει όλε τι ασθένειε και ίσω να, πρέπει να διευρυνθεί και να εντάξουμε και του κινδύνου τη αγορά. Όχι μόνο του κινδύνου λόγω κλιματικών αλλαγών, λόγω φαινομένων, αλλά και ορισμένου από του συνδύνου τη αγορά, πρέπει να του εντάξουμε ε, με μια ελάχιστη εγγύηση στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Είναι λοιπόν θέματα που χρειάζονται ένα σχεδιασμό, βούληση και νομίζω ότι εμείς, με την επεξεργασία που έχουμε κάνει μπορούμε να αποτελέσουμε ένα παράγοντα ε, προωθητικό των θεμάτων των αγροτών οι οποίοι ε, δυστυχώς μπήκαν σε μια περιπέτεια χωρίς οι άνθρωποι να έχουν συμμετάσχει ε, στα προβλήματα της κρίσης, όπως και πολλοί άλλοι, εξάλλου, πολλές Αλλά, άλλες δεί δεί ομάδες, οι εργαζόμενοι ε, και οι μικρομεσαίοι. Αλλά σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες να τα δρομολογήσουμε. Με περισσότερη γνώση, λόγω του ότι διδαχτήκαμε από την κρίση, και με περισσότερε δυνατότητε γιατί προχωρούν οι τεχνολογίε. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει δημιουργήσει τεράστιε δυνατότητε που δεν μπορούμε να του αντιληφθούμε. Εάν όμως δεν τους βοηθήσουμε για να τις ενσωματώσουν, δεν θα γίνει ποτέ. Άρα λοιπόν, σχέδιο με ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, αποκλιμάκωση τη φορολογίας και αξία στα προϊόντα. Να μπορεί δηλαδή ο αγρότης να απολαύσει την αξία του μόχθου του και βέβαια αυτό θα είναι ικανοποίηση για τον ίδιο την οικογένειά του, αλλά και για το εθνικό προϊόν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το ζητούμενο λέει είναι ανάπτυξη. Δηλαδή η αύξηση του εθνικού προϊόντος. Δηλαδή όπως είπατε στην αρχή, ε, τι θα το κάνουμε αυτό. Την ανάπτυξη θα την κάνουμε, είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν τερματίζει εκεί. Η ανάπτυξη είναι μέσο για να προχωρήσει η κοινωνική πρόοδο. Για την πρόοδο τόπου. Άρα λοιπόν, η ανάπτυξη είναι μέσο για την κοινωνική πρόοδο δεν έρχεται από μόνη τη, πρέπει να την στηρίξουμε, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε και μόνο εκεί. Κύριε αυτό, αυτό τα ξαναλέω. Ναι, γιατί ναι, στην ναι, αρχή είπα ότι ναι. κάποιοι δίνουν περισσότερο βάρο στην οικονομία, Σωστά. κάποιοι δίνουν περισσότερο βάρο στη διαχείριση των προβλημάτων τη φτώχεια με υπερφορολόγηση. Είναι λάθο οι δύο πολιτικέ. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ο συνδυασμό ανάπτυξη και πολιτική κοινωνική δικαιοσύνη. Και το κίνημα Αλλαγή, επαναλαμβάνω, έχει το σχέδιο Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση προ Ανατολή. Κύριε Υπουργέ, δεν μα παίρνει πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να δείξω ένα θέμα που βρίσκεται στι μετρήσει, στι κορυφέ των μετρήσεων. Είναι το θέμα τη ασφάλεια. Η ασφάλεια σε... του, πολίτη, του πολίτη, η ασφάλεια της οικογένειας. Αυτό. Είναι... Το θέτουν πολλοί. Είναι μόνο δικαίωμα. Είναι μόνο δικαίωμα του. Το Είναι και υποχρέωση τη Υποχ... της πολιτείας. Αυτό θα... Πρωτίστως υποχρέωση της πολιτείας. Υπάρχουν πολλά θέματα. Η ασφάλεια στο κέντρο των πόλεων τη Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα και ασφάλεια στην αγροτική ύπεθρο. Υπάρχουν αυτό. ζητήματα. Διαφορετικέ μορφή και υφή, αλλά υπάρχουν παντού ζητήματα ασφάλεια. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώ το σύγχρονο εργαλείο, λέει η ελληνική αστυνομία, θα μπορέσει με σύγχρονο επιχειρησιακό σχεδιασμό να συμβάλλει σε αυτό. Χρειάζεται βούληση από την ώρα τη πολιτεία να μην παρεμβαίνει στα επιχειρησιακά σχέδια, αλλά ταυτόχρονα να θέσει του κανόνε για να γίνει αυτό. Και από εκεί να μην παρεμβαίνει. Θα πει στην επιλεγμένη ηγεσία που νομίζω κάθε δύο χρόνια επιλέγεται. Μέσα σε δύο χρόνια, αγαπητοί φίλοι, οι επιστήμονε μα λένε ότι θα πρέπει να μειωθεί η εγκληματικότητα σε αυτού του τομεί, σε αυτέ τι περιοχέ, σε, σε αυτέ τι δραστηριότητε. Κάντε, κάντε αυτό που πρέπει. Με αυτού του στόχου. Ναι. Αυτοί είναι οι στόχοι. Ναι. Θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε το δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη να μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητά του. Είτε αυτή είναι επαγγελματική, είτε να μπορεί ελεύθερα να διασκεδάσει, να μπορέσει ελεύθερα να πάει στη θάλασσα, να μπορέσει ελεύθερα να πάει σε μια πλατεία. Με του κανόνε να μην Α, ενοχλεί τον άλλον. Η διασφάλιση λοιπόν των δικαιωμάτων ναι. των πολιτών. Αυτά άπτονται τη ασφάλεια. Όλα. όλα. Έτσι. Λοιπόν, θα του θέσουμε τους στόχους ως πολιτεία. Δεν θα παρεμβαίνω όμω κάθε τόσο τηλέφωνο. Ναι, ξέρετε, εκεί τα παιδιά, ναι. Αυτό... Άρα δεν υπάρχει πολιτική βούληση ή δεν υπήρχε ποτέ. Ή αντιστρέφεται κι αν υπάρχει. Αντιστρέφεται με μια ενέργεια ενός πολιτικού προϊσταμένου ο οποίος θα παρέμβει στο επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν γίνεται. Βεβαίως δεν μιλάμε για την αστυνομία πια την προδικτακτορική, είτε τη δικτακτορία. Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τώρα μιλάμε για σύγχρονε δομέ και για επιστημονικό δυναμικό που έχει ενταχθεί και μπορεί να ενισχυθεί. Δεν το βλέπετε αδύνατο να γίνει. Για να δουλέψει. Βλέπω ότι ότι λέτε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει. Έχουμε το επιστημονικό δυναμικό, Άρα βέβαια χρειάζονται και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την υποστήριξη. Τώρα ε, συζητούσαμε με τους ανθρώπους της αστυνομία εδώ, ε, υπάρχει ένας χώρος δίπλα στο Μέγαρο, mm. να το πω. Όπου χρησιμοποιείται ω πάρκινγκ για όλου του επισκέπτε του Μεγάρου που πάνε για να εξυπηρετηθούν, του πολίτε. Mm. Και θέλει ο Δήμο να τον ενοικιάσει σε ιδιότητα. Ε, νομίζω ότι αντί να, γίνει, να το σε ιδιότητα, θα πρέπει να μετατραπεί σε πάρκινγκ για να εξυπηρετούνται οι πολίτε που πάνε να κάνουν τη δουλειά του εκεί. Και όπου όλο αυτό ο κόσμο ε, ε, δεν είναι στο κέντρο και δεν επιβαρύνει το κέντρο. Ταυτόχρονα να σα πω ένα άλλο τα οχήματα της ελληνικής αστυνομία είμαστε όριμοι πλέον mm. να πούμε ότι δεν χρειάζεται να αγοράζονται και να τα φτιάχνουμε κάθε φορά που χαλούν και να χαλούν και να ξαναχαλούν. Παίρνουμε λιζίνγκ. Ε, απλά πράγματα είναι. Το ενοικιάζουμε, κάμε την χρήση, πάρ' το πίσω για το σωμάλο. Ε. <laughs> τα συνεργεία θα δουλεύουν ναι, κατάλω, για λογαριασμό τη επιχείρηση <laughs> που θα τα ενοικιάζει. Και θα είναι όμω πάντα έτοιμο παράδοτο ένα όχημα για να μπορέσει να κάνει την αποστολή τη αστυνομία. Είναι μια πρόταση. Αυτό δεν είναι απλό. Ναι, απλό είναι. Αν βάλουμε λοιπόν τώρα το οικονομικό κόστο κάτω, θα δούμε ότι είναι εξοικονόμηση πόρων. Ποιο διαφωνεί σε αυτό, κανένα. δεν χάνει κανεί τη δουλειά Κατάλαβα. του. Κατάλαβα. Και τα συνεργεία θα δουλεύουν, αλλά θα δουλεύουν για λογαριασμό άλλου. Και οι εργαζόμενοι θα κάνουν σωστά τη δουλειά του, αλλά και η αστυνομία θα προχωράει με βάση τα νέα σύγχρονα δεδομένα. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι, αρκεί να υπάρχει βούληση. Αλλά μπήκαμε σε λεπτομέρειε. Θα τα πούμε και σε μια άλλη Οι οποίε λεπτομέρειε βέβαια δείχνουν ότι έχουμε σκέψει και προτάσει ε, εξειδικευμένε. Ε, αλλά δεν χάνουμε τον κεντρικό στόχο, που ο κεντρικό στόχο είναι ο πολίτη στι 7 του Ιούλη να επιλέξει αλλαγή πλεύση τη χώρα, να διαμορφώσουμε εθνική γραμμή με εθνική συνεννόηση να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει με σταθερότητα, ταυτόχρονα όμως να επιλέξει πολιτικές που θα συμβάλλουν στην περιβόητη ανάπτυξη που είναι ζητούμενο για όλους, με συγκεκριμένους τρόπους, αλλά και σύνδεση και να οδηγήσει αυτή η ανάπτυξη μέσω της σύνδεσης με κοινωνικές πολιτικές στην κοινωνική πρόοδο, στην πρόοδο της χώρας μας, στην πρόοδο της κοινωνίας και στην ωφέλεια του κάθε πολίτη που αγωνιά και μετέχει σε αυτήν την ανάπτυξη. Έχετε δείγματα από τι περιοδίε σα ότι το κίνημα αλλαγή θα πάρει παραπάνω ποσοστά έχω, σε αυτές. αυτέ. Έχετε δείγματα έχω, προσωπικά. Γιατί με συναντούν πολλοί και μου λέγανε και μου λένε, και πιστεύω ότι μέχρι τι εκλογέ θα, θα είναι πολύ περισσότεροι που θα μου το πούν, ότι στι ευρωεκλογέ, εγώ ψήφισα, είμαι πασοκατζή, αλλά ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει νέα δημοκρατία. <laughs> και ο άλλο μου είπε, εγώ στι ευρωεκλογέ ψήφιζα. Νέα Δημοκρατία για να φύγει και να τιμωρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και απάντησή μου ήταν, παιδιά, εδώ στις εθνικές εκλογές πρέπει να ψηφίσετε το πρόγραμμα και το κόμμα που νομίζετε ότι μπορεί να φέρει κάτι καλό. Αν νομίζεις ότι είναι η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Αν νομίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν νομίζεις ότι είναι αλλαγή, να ψηφίσει κίνημα αλλαγή. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε ξανά αντί ή να μαυρίσουμε. Mm. Να ψηφίσουμε επιλογή. Γιατί η επιλογή θα είναι θετικό για τον τόπο. Ε, αυτό λοιπόν μου δίνει ένα θάρρο, γιατί είναι Έχει πολλοί οι άνθρωποι που νιώθουν πασόκ, που είναι πασόκ, που τα προηγούμενα χρόνια πιθανόν του πικράναμε. Όχι πιθανόν, του πικράναμε σίγουρα και με πολιτικέ αποφάσει. Αλλά η Φόφη Γεννηματά είπε: Εντάξει, τραβάμε μια διαχωριστική γραμμή. Μέχρι εδώ, κοιτάζουμε πλέον και αυτού του ανθρώπου οι οποίοι εξαπατήθηκαν του το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ πικραμένοι αυτοί που στήριξαν τον κύριο Τσίπρα και του εξαπάτησε και δεν εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία. Ξανά λοιπόν Πασόκ και κίνημα αλλαγέ, γιατί με το σύγχρονο λόγο του και το γεγονό ότι έχει ξαναδιαβάσει τον εαυτό του και διδάχτηκε από την κρίση το κίνημα αλλαγή και όλο το στελεχειακό δυναμικό του Πασόκ, μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, μπορούμε να δώσουμε πραγματικά μια προοπτική η οποία θα ωφελήσει τον τόπο. Και χθε η κυρία Νηματά ξεκαθάρισε ότι εμεί και από τη θέση τη υπεύθυνη αντιπολίτευση Βεβαίω θα συμβάλλουμε στη σταθερότητα τη χώρα, δεν θα αφήσουμε να υπάρξει ανομαλία, αλλά από τη θέση τη υπεύθυνη αντιπολίτευση θέλουμε να εκφράσουμε αυτού του ανθρώπου που είναι στα κατώτερα στρώματα. Του μικρομεσαίου, τους μικρέ επιχειρήσει, του αγρότε, του εργαζόμενου, του νέου ανθρώπου που βρίσκουν κλειστέ πόρτε στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά κλειστέ πόρτε στην Ελλάδα και πάνε στο εξωτερικό. Συμπωνωδε. τους Του αδύναμου. Εδώ λοιπόν αυτή, αυτό το κάλεσμα πιστεύω να έχει ανταπόκριση και να πάμε πολύ καλά στι εκλογές, αυτό για κλείσμα... Ο στόχο μα στο νομό είναι να βγάλουμε δύο έδρε. Με δύο βουλευτέ, όχι. Δεν το βλέπετε μακριά. Δεν το βλέπω μακριά. Σε ευρωεκλογέ ξεπεράσαμε το 13%. Μπορούμε να ξεπεράσουμε το 20% και να το πετύχουμε σε αυτέ τι εκλογέ. Στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μα μένουν, θα ήθελα να σα διαβάσω κάτι. Βεβαίως. Γιατί Σα άφησα να πείτε, γιατί πρέπει να ψηφίσουν το κίνημα αλλαγή. Είναι από μια εφημερίδα Κυριακάτικη. Λέει, οι 12 προδα... Επειδή για τα αγροτικά θέματα, Βεβαίως. οι 12 προδαθλητέ των εξαγωγών, ξέρετε ποιο είναι το πρώτο εξαγώγιμο προηγό τη Ελλάδο. Κομπό στα ροδάκινο. Φρέσκο ψάρι τσιπούρα. Ελιέ είναι το τρίτο. Το ελαιόλαδο είναι το τέταρτο. Το βαμβάκι το πέμπτο. Η φέτα είναι το έκτο. Ο καπνό είναι το έβδομο. Το γιαούρτι το όγδο. Τα φιστίκια υγιήνιστο στο ένατο, το καπνιστό ψάρι, το κρέα πρόβιο ή κατσικίσιο και τελευταίο το παγωτό. Αυτά είναι τα εξαγώγημα προϊόντα τη Ελλάδα. Οι Μο, Μόνο, αυτά έχουμε, οι πρωταθλητέ. Όχι, βέβαια. Οι πρωταθλητές. Έχουμε, έχουμε και μια γκάμα άλλη μεγάλη προϊόντων που μπορεί να ακολουθούν σε ποσότητε, αλλά είναι στι αγορέ τη Ευρώπη σε καθημερινή βάση. Τα οπροκυπευτικά έχουν μια σημαντική θέση. Δεν είναι οι ποσότητε που βγάζει η Ισπανία ναι. όπως και στο ελαιόλαδο, ναι. αλλά προχωρούν. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το τομέα, όπω είναι τα επιτραπέζια στα φύλλα που συμπεριλαμβάνονται στα φρούτα και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για όλα, ειδικά για το και για ελαιόλαδο προϊόντα... και για προϊόντα την, τα προϊόντα δικά μα εδώ. Για το ελαιόλαδο, ε, για τι ελιέ. Ε, 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 γιατί όχι και τις ψιλολιές βρόσιμες, όχι μόνο, yeah, μόνο yeah. τις yeah. Και βεβαίως για τα άλλα προϊόντα που σας ανέφερα που έχουν να κάνουν με τις θερμοτυπιακές καλλιέργειες και τις υπαίθριες αλλά και τα προϊόντα γάλακτος. Yeah. Η sure. Κρήτη έχει προϊόντα γάλακτος πάρα πολύ σημαντικά, τυροκομικά. Η γραβιέρα Κρήτης που είναι pop και είναι περιζήτητη. Βεβαίως υπάρχουν ζητηματάκια που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, αλλά έχουμε αντικείμενο. Ναι, Μ' άρεσε το κλείσιμο, ναι. κύριε Συντηράκη που κάνετε, γιατί έχουμε αντικείμενο, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Άρα, όσοι έχουμε ιδέε, καινοτόμε ιδέε, γιατί πρέπει να εξυγχρονίζονται οι ιδέε ανάλογα με τι εξελίξει. Και διάθεση προσφορά. Και διάθεση για να βοηθήσουμε, θα πρέπει να το κάνουμε μέσα από όποιο πόστο μα κατατάξει ο ελληνικό λαό. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα εύχομαι καλή επιτυχία. Μάλιστα καλά. Φέβαια, θα τα ξαναπούμε στο τέλο όταν πλησιάζουν οι εκλογέ, που θα έχουν βγει και καινούργια πράγματα στην επιφάνεια. Αλλά βασικά σήμερα μα είπατε 10 πράγματα που αξίζει τον κόμμα να τα ακούσει ο καθένα. Αυτό νομίζω. Να είστε καλά, και ελπίζω να δώσαμε απαντήσει. Σε θέματα. αρκετά θέματα. Στην, υπο, στην άλλη εκπομπή τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Καλό σα βράδυ, κυρίε και κύριοι.